ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη. Ωραία τρίπλα του Μιστακίδη. Απέφυγε τον Λάζιτς. Βγάζει καταπληκτική παλιά για τον Πέντρο Ενρίκε, ο οποίος κάνει καλό κοντρόλ και το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Να, η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα και είναι φάση για τον ΠΑΟΚ στο 15 από εξαιρετική ενέργεια του Μιστακίδη. Ο γρήγορος συνδυασμός από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ωραία κίνηση του Πέντρο Ενρίκε. Πρόλαβε και έδωσε την πάσα ξανά αριστερά στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ σεντράρι, σέντρα σουτ. Η προβολή και η μπάλα στα δίχτυα από το Μιστακίδη. 0-1. Ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον ΠΑΟΚ, κυρίως σε δημιουργία αλλά και σε εκτέλεση. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τον Μιστακίδη να σηκώσει τόσο ψηλά το πόδι και με προβολή να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Έχει προηγηθεί, θυμίζω, ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπω ο Μάτος και αυτός με τη μία για τον Μιστακίδη, ο οποίος θα καταφέρει να ξεφύγει από τον Ασυλά. Ωραία προσποίηση, πάει να κάνει και δεύτερη τρίπλα. Του πιάνει τρίπλα, γυρίζει την μπάλα στην καρδιά της μικρής περιοχής. Που βρίσκονται μπροστά από τη Φυσούνα για να μην τραυματιστεί. Έχουμε φάση εδώ για την Ξάνθη. Η πάσα για τον Λάζιτς, το σουτ γκολ, 1-1. Ο Λάζιτς ισοφαρίζει για την Ξάνθη στο 52. Παικτών της μετά τον γκολ της ισοφάρισης. Πρίγιοβιτς κατέβασε πάρα πολύ ωραία, κάνει και το σουτ, τρομερό γκολ από τον Πρίγιοβιτς στη δεύτερη ενέργειά του στο μάτς. Και είναι κερδίσει μια κεφαλιά νωρίτερα. Εδώ έχει κάνει εκπληκτικό κοντρόλ για να γυρίσει και έχοντας πλάτη στο τέρμα να σουτάρει με ακρίβεια χαμηλά στη δεξιά γωνία για το τρίτο του γκολ ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, Ξάνθη ΠΑΟΚ, 1-2 στο 64. Τρίτη από τον Λουσέρο. Ο φάουλ δυνατό πάνω στον Καμάρα τον Πέντρο Ενρίκε. Είναι για κάρτα. Και είναι η δεύτερη για τον Πέντρο Ενρίκε και αποβολή για τον ΠΑΟΚ. Σωστά. Λάθος εκεί στην άμυνα της Ξάνθης. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να κάνει το 1-3. Μόνος απέναντι στον Ζίβκοβιτς. Από πλάγια θέση έχουμε μια σέντρα σούτ από τον Μιστακίδη. Μπάλα φεύγει παράλληλα με το τέρμα, καταλήγει πλάγιο. Πολύ μεγάλη φάση από λάθος εδώ της άμυνας της Ξάνθης. Στο 88, παραλίγο το 1-3. Είναι έξαλλος με τον Μιστακίδη ο Ίβιτς. Ναι, γιατί Μιχάλη, και νομίζω δεν έχει δει τη φάση ο Ίβιτς, γιατί διαμαρτυρόταν ακόμα προς τον τέταρτο. Θα ξαναδούμε εδώ πώς έγινε το λάθος, γιατί και εγώ είχα την προσοχή μου στραμμένη στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Έγινε το λάθος στην άμυνα.